ανεβαίνει πάνω και τι να δει. Τον παπά με τη Μαρία. Όχι, τον παπά με τον κατηλανάφτη. Αδύνατον. Αυτό είπε και ο Θανάσης. Μωρή Ελένη είσαι καλά με τον κατηλανάφτη και δεν του φαινότανε. Λοιπόν, δεν την πίστεψε. Της λέει, θα πάω μόνος μου να δω. Και άμα μωρή συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα τη σκοτώσω για να ξεπλύνω την τιμή μου. Πάει στα γρήγορα ο Θανάσης. Φοράει ένα μαύρο ταγιέρ, ένα μαύρο ματήλι στο κεφάλι και πάει του γρου για την εκκλησία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όποτε βρίσκομαι με το σημερινό καλεσμένο μου σε ένα τηλεοπτικό πλατό, θα ήθελα να κάνουμε παρέα, αλλά η ζωή, οι δουλειές μας δεν μας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Εν πάση περιπτώσει, όποτε λοιπόν βρίσκομαι μαζί του σε ένα τηλεοπτικό πλατό, καταρχήν περνάω πάρα πολύ καλά. Γελάω, ο ίδιος είναι η χαρά της ζωής και είναι πολύ πολύ καλός Έλληνας ηθοποιός ταλαντούχος. Και μιλάω για τον Πέτρο τον Ξεκούκη. Γεια σου ρε Πέτρο. Κώστα, για τα καλά σου λόγια. Εγώ περνάω θαυμάσια μαζί σου. Αλλά βλέπεις ο παλιοκορονοϊός δεν μας αφήνει. Ορίστε μάσκες. Τη μάσκα την βλέπω την έχεις μπροστά. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Τα τηρώ τα μέτρα όσο μπορώ. Πολύ καλά κάνεις. Όχι όσο μπορώ, όπως πρέπει. Αλλά τα τηρώ. Είμαι υπέρ των μέτρων. Για να είτε πόσο δοσμένος είναι στη δουλειά που κάνει και στην υποκριτική βέβαια, να σας πω μόνο το εξής. Ο Πέτρος Ξεκούκης έζησε για 15 μέρες στο δρομοκαϊδιό, μπήκε δηλαδή μέσα στο τρελάδικο, προκειμένου να μπορεί να ερμηνεύσει πιο πιστικά το αυτοβιογραφικό κείμενο του Ρώμου Φιλίρα. Του ποιητή Ρώμου Φιλίρα, με τίτλο «Ο χορός των επίπλων». Ναι. Ανέβηκε το 2009 στο θέατρο. Ναι. Τι έγινε, ρε φίλε, μπήκε στο θέατρο. Τότε, φίλε Κώστα, ναι. Ότι η σκηνοθέτης η Τόνια Σταυροπούλου, όταν μου έκανε την πρόταση αυτή να υποτιθώ μονόλογος, το ρόλο αυτόν μου εξηγούσε πώς αντιδρούσαν αυτοί οι άνθρωποι ψυχικά ασθενείς. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, μόνο αν το βιώσω. Μου λέει, για να το βιώσει πρέπει να έχεις και τη δύναμη, την ψυχική. Εγώ να μιλήσω με τον κύριο Τσικί που ήταν ο πρόεδρος τότε στον Δρομοκαΐτιο, να μπορείς να φιλοξενηθείς μέσα. Αλλά εσύ θα αντέξεις. Λέω, θα αντέξω, θα πάω. Και κάναμε μία αίτηση στο Υπουργείο Υγείας τότε, ήταν ο κύριος Τσικής ο πρόεδρος. Μου λέει, θέλετε κύριε Ξεκούκη να έρχεστε για 5-10 λεπτά να βλέπετε λίγο να φεύγω. Όχι, λέω, θέλω να μείνω. Να μείνω για να δω από κοντά πώς βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κώστα, τους λάτρεψα αυτοί οι άνθρωποι και εκεί διαρωτήθηκα πραγματικά, φίλε, αν είναι αυτοί οι ψυχικά ασθενείς που είναι εκεί μέσα ή εμείς που ζούμε απ' έξω. Έτσι. Ποιοι είναι οι λογικοί. Ο Ρώμος Φιλίρας, όπως έτσι που ήταν ο πρόδρομος της μοντέρνας ποιήσεως, κατάφερε να κάνει αυτό, να διεισδύσει μέσα τότε για να ξεσκεπάσει τη μαφία των ιατρών. Γιατί εκείνη την εποχή που έζησε ο Ρώμος Φιλίρας, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. Είχαν κάποιες καταγγελίες ότι στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ότι μεγαλογιατροί εκείνης της εποχής έπαιρναν πλουσίους κυρίους, τους έβγαζαν τρελούς, τους έβαζαν μέσα και τους έπαιρναν την περιουσία. Και τότε η νομοθεσία επέτρεπε για να ξαναβγεί αυτός, έπρεπε όχι μόνο να νομοθετήσουν οι γιατροί ότι είναι καλά ο ασθενής, αλλά να τον αποδεχτούν και οι συγγενείς. Ότι αισθάνονται ασφάλεια ότι δεν. Αυτοί που είχαν πάρει την περιουσία. Αυτοί βέβαια κανείς δεν έλεγε, όχι, εγώ δεν μπορώ να έχω τον Κώστα, τον Πέτρο, γιατί αισθάνομαι ανασφαλής, θα με σκοτώσει. Και παρέμεναν μέσα, κλεισμένοι, έγκλειστοι. Έτσι έγραψε ο Ρώμος Φιλίρας, ο οποίος μπήκε μέσα και όταν ξεσκέπασε αυτό το κύκλωμα, τι του έκαναν, φίλε. Τον έβγαλαν αυτόν. Ότι ήταν ψυχικά ασθενής. Και έτσι παρέμεινε και πέθανε από απεργία πείνας ο Ρώμος Φιλίρας στον Δρομοκαΐδιο. Ποτέ. Και έγινε το 1900. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, θα σου πω ψέματα τώρα. Ναι, σημασία έχει ότι ο Γρηγόρης Ξενόπουλος έγραψε, το οποίο υπάρχει και το κείμενό του στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, ότι μη γράψει ιστορία με μαύρα γράμματα ότι ο Ρώμος Φιλίρας πέθανε στον Δρομοκαΐτιο, βγάλτε τον, γιατί δεν ήταν ψυχικά ασθενής. Μπήκε μέσα να τους ξεσκεπάσει, τον έβγαλε ψυχικά. Αυτός λοιπόν πριν πεθάνει, στην απεργία πείνας που έκανες, έγραψε όλο το βιογραφικό κείμενο, πώς έβλεπε μέσα, πώς βίωνε μέσα από το πρίσμα της λογικής την τρέλα αυτών των ανθρώπων. Οπότε αυτό πήρε να του κάνει μονόλογο, ναι, στο θέατρο. Και μπήκα μέσα και λοιπόν μέσα. Φίλε, και μπήκα μέσα και έμεινα 15 ημέρες. Και έζησε ακριβώς και βράδυ, που ήταν το πιο συγκλονιστικό, πώς αντιδρούσαν αυτοί οι άνθρωποι.
στον ύπνο τους, μέσα στον παραλογισμό τους. Mm. Είδα, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Κατά. Στην ερμηνεία που πήγε και 2 χρόνια, όπως ξέρεις, αυτή η παράσταση. Τον Πέτρο τον Ξεκούκη τον έχουμε δει και στο θέατρο πολλές φορές και στην τηλεόραση, στη σειρά του Κόκκινο Ποτάμι. Ναι, η τελευταία με τον Μανούσο τον Μανουσάκη. Τον αγαπημένο μου σκηνοθέτη. Είναι ένας άνθρωπος, ένας ηθοποιός πάρα πολύ καλός που δεν έχει μείνει άνεργος. Εκτός από τώρα βέβαια. Δόξα σε Θεός, ποτέ. Ποτέ. Είχε πάντα ναι. Δουλειά. Δόξα σε. Δεν ξέρετε όμως. Είναι ότι είναι και ένας ενεργός πολίτης στα Μέγαρα. Στην περιοχή που ζει ο ίδιος. Βέβαια. Στην πόλη που αγαπώ και λατρεύω. Στην πόλη που αγαπείς και λατρεύεις. Όπου συμβαίνουν διάφορα πράγματα που μου τα έλεγε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή και θέλω να τα κουβεντιάσουμε τώρα μαζί του. Υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις, μου λέει. Ναι, Κώστα, με λυπεί το γεγονός και το θέλω να το κάνω και σαν καταγγελία αυτό. Δηλαδή βλέπω διακρίσεις μεταξύ των Ελλήνων πολιτών και κάποιων ομάδων ανθρώπων που είτε δεν θέλει να τους αγγίξει το ελληνικό κράτος, όχι η νυν κυβέρνηση, εγώ δεν μιλάω κομματικά, αν είναι αντιπολίτευση η κυβέρνηση, ή κάθε κυβέρνηση. Λέω δηλαδή το εξής περιστατικό. Προχθές μίλαγα με μια γριούλα που είναι η γειτόνισσά μου που την βοηθάω, έτσι την εξυπηρετώ γιατί δεν μπορεί να ψωνίσει κτλ. Η γυναίκα δεν ξέρει γράμματα, είναι 87 ετών. Βγαίνει με το μπαζουνάκι, να πάει μέχρι το φούρνο, να πάει μέχρι το μαγαζί να ψωνίσει. Μου λέει Πέτρο μου, με γράψανε. Λέω γιατί σε γράψανε. Γιατί μωρέ, λέω, δεν φοράγε μάσκα, δεν έκανε. Όχι, λέει, φοράγα τη μάσκα, αλλά δεν είχα γράψει το χαρτί, γιατί δεν ξέρει αυτή γράμματα. Είχε γράψει και κάτι, εκεί πήρε το χαρτί. Και τη γράψαν. Και την έγραψαν 300 ευρώ. Δεν δικαιολογούσε το χαρτί τη, δηλαδή αυτό. Και θέλω να σου πω, π.χ. εμείς έχουμε τους καθόλου που αγαπώ και λατρεύω, τους Ρωμά, έχουμε ένα οικισμό Ρωμά στα Μέγαρα. Η οποία είναι χρόνια εκεί, μπορώ να σου πω και 40-50 χρόνια είναι εκεί Ρωμά. Κάθε εβδομάδα, φίλε, βιώνουμε από ένα γλέντι. Ένα γλέντι πολύ ωραίο, όχι όπως εμείς οι Έλληνες, με καλάνσικο, να ακούγονται καταρρυπάς. Η ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα το αστυνομικό τμήμα Μεγάρου και ασφάλεια το γνωρίζει γιατί αυτό είναι το ακούμε όλοι μες στα Μέγαρα. Ρυπές από αυτόματα. Ρυπές από, ναι, από καλάνσικο, από αυτόματο. Τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα σε όλα τα γλέντια. Γιατί δεν πάνε εκεί να δούνε τι γίνεται. Καταρχήν για την ασφάλεια των πολιτών της πόλης των Μεγάρων. Εάν θα έρθουν μία φορά σε 4-5 χρόνια να κάνουν τα ΜΑΤ έφοδο, το οποίο έχουν ειδοποιηθεί από πριν οι Ρωμά και δεν υπάρχει κανείς. Θα κάνουν, γιατί μέχρι να έρθουν τα ΜΑΤ, να καθίσουν στο αστυνομικό τμήμα το μεγάλο που τους βλέπουμε όλοι οι πολίτες, οι μεγαλύτερες να αισθανθούν ασφάλεια, αυτοί έχουν ήδη ενημερωθεί, έχουν φύγει, μπαίνουν μέσα, δεν βρίσκουν τίποτα, φεύγουν. Θέλω να πω λοιπόν, πώς υπάρχει αυτή η διάκριση, πώς γράφει τον Κώστα, τον Πέτρο, τον Γιάννη, γιατί δεν τηρεί τα μέτρα που οφείλει να τα τηρήσει. Τα μέτρα κατά του κορονοϊού, διότι πρόκειται για τη δημόσια υγεία. Και κάποιους ανθρώπους τους ξεχωρίζεις. Γιατί αυτές οι διακρίσεις. Άρα το ελληνικό κράτος, όπου βολεύει και βολεύεται, τηρεί τον νόμο. Όπου δεν βολεύεται και δεν τηρεί, δεν το κάνει. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Στα Μέγαρα πάλι. Και το λέω. Εμείς έχουμε ένα χώρο ο οποίος είναι έξω από την πόλη του Μεγάνου προς την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που λέμε εμείς, και οι οποίοι έχουν ένα τζαμί εκεί, οι Πακιστανοί. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, σέβονται, αυτοί πιστεύουν εκεί που πιστεύουν, εμείς πιστεύουμε εκεί που πιστεύουμε, δικαίωμά τους και σεβαστό και απόλυτο. Τώρα προκειμένου. Πόσοι Πακιστανοί είναι στα Μέγαρα? Γύρω στις 2.500. Έλα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. 2.500. Ναι, ναι. Δουλεύουν στη γη των Μεγάρων και μένουν εκεί. Σε κοτέτσια, σε πτωματοφύλλα που τα έχουν νοικιάσει. Αυτοί μένουν βέβαια 10-15-5. 15-15 μένουν μέσα. Αυτοί δουλεύουν στη Μεγαρική Γη, διότι όπως ξέρεις Κώστα, η Μεγαρική Γη τροφοδοτεί τη λαχαναγορά των Μεγάρων με τα ζαζαρβατικά και τα κυπευτικά. Μάλιστα. Όλη η Αθήνα ζει από εκεί. Πώς αυτοί πηγαίνουν και κάνουν τη λατρεία τους, και εγώ π.χ. Ορθόδοξος Έλληνας, όχι εγώ, ο καθένας. Δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία να προσκυνήσει. Μα τι υποκριτικό είναι αυτό τώρα που ακούσαμε. Μαζεύονται στο τζαμί πόσοι δηλαδή. Εγώ έχω δει προσωπικά 100-200 άτομα. Γιατί τώρα. Πηγαίνουν εκεί στο τζαμί. Ποιος έχει πάει να ελέξει αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος πάει να τους ελέξει αυτούς? Και γιατί ελέγχει εμένα, να με ελέξει? Γιατί οφείλω να υπακούσω στους νόμους. Ναι, αλλά οφείλουν όλοι να υπακούσουν στους νόμους. Όχι όπου μπορούμε, γιατί αν τολμήσει κάποιος να πάει να του μιλήσει για τον Αλλάχ, θα τον εσφάξει αυτός. Είπα προθέσει μια κυρία, ήδη μια κυρία μου είπε, χτυπάνε οι καμπάνες κύριε Πέτρο, λέει, τις ακούτε? Λέω, τις ακούω. Λέει, με ενοχλούν. Και τη λέω, κάντε υπομονή, κυρία μου. Σε 2 χρόνια θα ακούτε τον ημάμι. Και τότε δεν θα τολμάτε να μιλήσετε, διότι θα σας φάξει αυτός, εάν του πείτε για τον Αλλάχ. Εάν πάτε σε έναν μουσουλμάνο και του πείτε για τον Αλλάχ, θα σας φάξει.
γίνεται μια υπομονή. Σε λίγα χρόνια, έτσι όπως βαδίζουμε, θα ακούμε τον Ιμάμι, θα ακούμε τον Χότζα να φωνάζει και δεν θα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να κάνετε καταγγελία. Τώρα την κάνετε. Μάλιστα. Διότι αυτή είναι η Ελλάδα της δημοκρατίας και η χώρα της ισότητας. Να σας πω και εσύ. Είμαι λίγο δυνατός, Όχι, καλά κάνεις και τα λες όλα αυτά τα πράγματα. Εξάλλου τα ζεις, δεν τα λες. Μα τα ζω, γι' αυτό. Από αυτά που άκουσες. Όχι, ακριβώς. Τα βιώνεις καθημερινά. Τα βιώνω. Επίσης, αυτό που το έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά, ο Πέτρος Ξεκούκης είναι άνθρωπος θρησκευόμενος. Ναι. Πιστεύει πολύ στο Θεό και επισκέπτεται και συχνά μοναστήρια, να προσέξει. Ναι, ναι. Και τα μοναστήρια και οι συναδελφοί μου πηγαίνουν πολύ συχνά. Η οποία είναι καλόγρια. Είναι ηγουμένη στον Άγιο Ιερόδρομο στα Μέγαρα, στο μοναστήρι του Αγίου Ρωθέα. Αυτή η σου επικοινωνία με το Θείο, πώς την αντιλαμβάνεις, πώς την νιώθεις και τι καλό σου κάνει μέσα σου? Κώστα μου, πιστεύω ότι ο άνθρωπος που δεν ελπίζει κάπου είναι χαμένος. Εγώ ελπίζω και πιστεύω στον παντοδύναμο Θεό, στη δύναμη της Ορθοδοξίας. Και πιστεύω ότι τώρα, Κώστα, τώρα που διανύουμε αυτή το φοβερό πειρασμό του κορονοϊού, αντί να ανοίξουν εκκλησίες και να προσευχηθούμε, πού ελπίζουμε δηλαδή, πού? Στις φαρμακοβιομηχανίες? Αυτές θα μας σώσουν, οι φαρμακοβιομηχανίες? Αλήθεια, Κώστα, εγώ δεν ρωτώ με έτσι σαν απλός πολίτης. Ξαφνικά ψάχνουν όλοι να βρούνε το εμβόλιο και βρέθηκε το εμβόλιο. Μόλις ανακοίνωσε μια εταιρεία, βρέθηκε και άλλη εταιρεία της σύμπτωσης. Και άλλη εταιρεία της σύμπτωσης. Και άλλη εταιρεία της σύμπτωσης. Τώρα ξαφνικά η μία πίσω από την άλλη. Η μία είχε 90% αποτελεσματικότητα, η άλλη 95% αποτελεσματικότητα. Η μία θα το πουλάει 40 ευρώ, πιστεύει, η άλλη 20 ευρώ. Τι πιστεύεις, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι που είμαστε? Όχι, πιστεύω απόλυτα ότι υπάρχει και ο κορονοϊός, υπάρχει και όλο αυτό το πρόβλημα. Εμένα με φοβίζει η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή τι κρύβεται στο βωμό του χρήματος. Ξαφνικά δεν βρίσκανε τίποτα, ξαφνικά δεν είχε. Παλεύανε και ξαφνικά μόλις βρέθηκε η μία, η οποία βρέθηκε. Δεν ξέρω αν είναι, κατά πόσο οι επιστήμονες θα ξέρουν αυτά, οι λοιμοξιολόγοι. Εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Βρέθηκαν άλλες 9. Ναι, βρέθηκαν άλλες 9. Εγώ ως απλός πολίτης λέω. Εσύ θα κάνεις εμβόλιο? Όχι, δεν θα το κάνω τώρα γιατί φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν ακούω, όχι αυτό τη Οξφόρδη είναι το καλό, όχι το αμερικάνικο είναι το καλό, όχι το άλλο είναι καλό, όχι το τουρκικό είναι καλό, όχι το γιαπωνέζικο, το κινέζικο είναι καλό. Μα τι είναι? Και ναι. Ξαφνικά πως, και ποιος με διαβεβαιώνει εμένα ότι όλοι αυτοί που λένε και λένε θα βγω και θα το κάνω, ότι θα το κάνουνε? Ναι. Όχι, εγώ θα είμαι κακύποπτος. Περιμένω. Ναι. Δεν αμφιβάλλω. Εγώ δέχομαι τους επιστήμονες, Κώστα. Θα περιμένεις, και τους ακούω γι' αυτό και τηρώ τα μέτρα ακριβώς πιστά. Θα περιμένεις τι να γίνει, να κάνουν κάποιο? Περιμένω να δω αποτέλεσμα. Γιατί φοβάμαι τις παρενέργειες. Ναι. Του λέω. Εγώ προσωπικά, σαν Πέτρος. Εγώ φοβάμαι αυτές τις παρενέργειες. Όλοι μας λέγανε ότι τα εμβόλια χρειάζονται κάποια χρόνια να περάσουν για να τα δούμε. Τώρα ξαφνικά κάντε τα. Και γιατί δεν τα κάνουμε εμείς? Ας τα κάνουν πρώτα οι Τούρκοι. Θα τα κάνουν πρώτα οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Ναι. Κάμα δούμε ότι πάνε καλά αυτοί μετά από 5-6 μήνες, 7, να τα κάνουμε μετά εμείς οι Έλληνες. Οι Τούρκοι. Ναι, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, να τα κάνουν αυτοί πρώτα όλοι. Εκείνο που έχει σημασία γίνει το εξής, ότι σε 2-3 εβδομάδες έχετε το εμβόλιο στην Ελλάδα της Pfizer πρώτα. Μετά θα ακολουθήσει τη AstraZeneca, τη Οξφόρδη που λένε, και πάει λέγοντα. Μοντέρνα την αφήσανε, γιατί την κάνανε? Ναι, μια έρευνα που έκανε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνει ότι σε 3.500 κόσμο, ότι το 43% των Ελλήνων θα κάνει το εμβόλιο και το άλλο θα το κάνει, εάν είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι περιμένουν αυτό που λέει. Εγώ περιμένω. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνω. Διότι έχουν θα το κάνω, αλλά περιμένω από το πολύ γρήγορο τη κατάσταση. Δηλαδή, μέσα σε 2 μήνες. Αυτό με φοβίζει. Όταν χρειάζονται 3 χρόνια, μέσα σε 2 μήνες, 3, βρέθηκαν 9 εμβόλια. Αυτό είναι ο προβληματισμός του. Και την αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή, φοβάμαι τις παρενέργειες. Το λέω ως άνθρωπος. Γι' αυτό και ακούω πάρα πολύ τους λοιμοξιολόγους, τους πιστεύω τους, γιατί είναι επιστήμονες. Είναι η δουλειά τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Και αυτούς πρέπει να ακούμε, όχι τους πολιτικούς. Χθες βράδυ μιλάγα με την κυρία Λινού, την καθηγήτρια, την λοιμοξιολόγο. Ναι. Και τη ρώτησα, σε κανένα ερώτημα, τι βάζουμε μέσα μας, τι θα βάλουμε μέσα μας με τα εμβόλια αυτά. Είπε ότι ουσιαστικά το εμβόλιο αυτό κινητοποιεί τα ήδη υπάρχοντα κύτταρά μας στο ανοσοποιητικό μας σύστημα και τα προετοιμάζει να αντιμετωπίσουν τον εχθρό που είναι ο ιός, ο κορονοϊός. Βέβαια, δεν σημαίνει ίαση αυτό το πράγμα.
Α, δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει. Σημαίνει μια κινητοποίηση των δικών μας δυνάμεων, κυττάρων και στο αναστηπτικό σύστημα, για να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα. Και βέβαια δεν έχει απαντηθεί ακόμη το ερώτημα, εάν και τι παρενέργειες μπορεί να δημιουργήσει. Εγώ αυτό φοβάμαι. Έτσι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Τίποτα άλλο δεν με φοβίζει. Τίποτα. Οι παρενέργειες. Και επίτρεψέ μου να πω ότι πιστεύω και πολλοί συμπολίτες μας αυτό φοβούνται. Το ξέρω. Γι' αυτό και κάθομαι. Αυτό είναι θέμα ενημέρωσης. Πιστεύω ότι δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος τι σημαίνουν αυτά τα εμβόλια. Ναι, τι είναι πρέπει αυτό. Πρέπει να βγει δηλαδή μια επιστημονική ομάδα να τους εξηγήσει. Διότι τα εμβόλια εννοείται ότι βρεθήκανε για να μας προστατεύσουν από την επιδημία. Κοιτάξτε μας! Κοιτάξτε μας, μωρέ, και ξεγυμνώστε μας! Γιατί μόνο γυμνοί μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια. Γιατί τα γυμνά μάτια δεν θα ξεγελούν. Ούτε τα φανταχτερά φορέματα, ούτε τα παράσημα, τα κουστούμια και οι γραβάτες! Γι' αυτό ξυπνήστε, μωρέ! Κάθεστε και κοιμάστε, μωρέ, ακόμα. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε που να πάει ο διάολος! Ξυπνήστε! Έχεις μια πετρία από ό,τι ξέρω. Μια πετρία στο μια κεφάλι του εννοώ. Η οποία του προκλήθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Είναι ωραίο το περιστατικό. Μια προσεξία, λίγο έλλειψη να του στοιχίσει τη ζωή του στο θέατρο. Στην Παριζιάνα που κάνει. Η υποδοχή της παράστασης στον ρόλο του Δημήτρη Καλυβοκά, ο οποίος στο γαμήλιο ταξίδι με την Παριζιάνα πέφτει στον κρεμό. Στον κρεμό. Τι έγινε λοιπόν. Άρα λοιπόν εσύ αντικαθιστάς του Καλυβοκά και πρέπει να πέσει και εσύ στον κρεμό. Ναι. Μου λέει λοιπόν Αντώνης ο Λουδάρος, αγαπητός φίλος και σκηνοθέτης, μου λέει Πέτρο, θα έρθεις πίσω. Είχαμε βάλει υποτίθεται ένα στρώμα εμείς από κάτω και πέφτω εγώ στο κενό. Έχουμε ένα κενό, ναι. Και δεν έχει μπει το στρώμα σωστά. Όχι. Και όπως πέφτω εγώ. Ακουμπάω κάτω στα σίδερα πως ήταν και δεν είχε τελειοποιηθεί ακόμα το σκηνικό και μένω και ακίνητος. Έλα, και να φωνάζει η Μέση Μάλφα, πέθανε καλέ πέθανε. Οι άλλοι νομίζουν ότι έπρεπε να πει για το έργο, ναι. Καλέ πέθανε στα αλήθεια λέγεται αυτό, εγώ δεν κουνιόμουν. Είχε μείνει, Είχα μείνει, Κώστα. Είχες χτυπήσει το κεφάλι. Στο πίσω μέρος, ναι. Έκανα αιμάτωμα. Έκανα ενέσεις, έκανα θεραπεία. Ευτυχώς γλίτωσα την επέμβαση, διότι εάν προχώραγε, πέρασαν 30 ημέρες, το αιμάτωμα έφυγε την 32η ημέρα. Εάν δεν έφευγε το αιμάτωμα, έπρεπε να κάνω επέμβαση να το βγάλουμε. Είχα αιμάτωμα 4 εκατοστά στο πίσω μέρος του κρανίου. Τι να σε βγάλω, πού να σε πάω, ρε τρομάρα που είσαι, τι να σκοτήσεις. Γιατί ζηλεύεις, επειδή αρέσω πολύ. Άκου τι λέει ο άνθρωπος, αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μου λες μωρό μου, γιατί εξαφάνισες όλους τους καθρέφτες. Για το καλό στο κάνει, για να μην τρομάζεις. Μα αναγκάζομαι και ξυρίζομαι τυφλό σύστημα. Το ξέρεις ότι θέλω και κούρεμα. Δεν θες κούρεμα, αυτόματο πόντισμα θέλεις. Εσένα για να σε κουρέψει άνθρωπος πρέπει να έχει τελειώσει γεωπονική. Baby. Τι θες, ρε. Εγώ είμαι ο ίδιος ο Κώστας Φραγκολιάς. Με μούρι φραγκόσικο. Τέτοια μύτη έχει ο Φραγκολιάς. Η μύτη μου είναι γαλλική. Ολόκληρη Γαλλία είναι, αλλά δεν το έχεις πάρει είδηση. Λοιπόν, θα έρθω στο πάρτι μαζί σου. Άλλωστε, εγώ είμαι ο άντρας και εγώ αποφασίζω. Έχεις υποστεί bullying ως θρησκευόμενος άνθρωπος. Α, ναι. Από συναδέλφους σου. Από συναδέλφους, το ξεκίνημα. Ότι είσαι από διακομπέος, τράγος. Ναι. Δηλαδή, πώς εκδηλωνόταν αυτό το bullying. Μόλις μίλαγα για την πίστη μου, γιατί εγώ πάντα ήμουνα πολύ μαχητικός. Γιατί έτσι πιστεύω, έτσι βιώνω εγώ. Έτσι βιώνω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς τον Θεό, χωρίς την παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εμένα με ρώταγαν τώρα τι θα κάνατε, εκτός από τα μέτρα που θα τηρούσα, θα άνοιγα μέσω στις εκκλησίες και θα άνοιγα τους Αγίους να προσκυνήσουμε. Τι λυπηρό τώρα, μου έδωσε ένα εύνασμα να σου πω. Είδα τώρα αστυνομικούς να φυλάνε έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Ανδρέα. Ποιο? Την κάρα του Αγίου Ανδρέα, μη φύγει. Μη πάει ο κόσμος να προσκυνήσει. Αλήθεια, Κώστα, γιατί δεν μπορεί να πάμε δηλαδή ο ένας τηρώντας τα μέτρα πάντα? Γιατί εγώ είμαι υπέρ των μέτρων. Με τα αντισηπτικά μας, με τις μάσκες μας, που εγώ δεν κυκλοφορώ χωρίς μάσκα πουθενά. Ακόμα και στο σπίτι μέσα οι κόρες μου και ο γιος μου λέει «Μπαμπά, λέει, μάσκα φοράς». Προσέχω πάρα πολύ. Γιατί έτσι να μην προσέξω, όπως πηγαίνω στην τράπεζα, που καλή ώρα πριν έρθω σε σένα είχα πάει στην τράπεζα, όπως πέρασα και στην τράπεζα και κάθομαι απ' έξω, σε απόσταση να καθίσω ένας-ένας να πάει να ανάψει το κερί του, να προσκυνήσει τον Άγιό του που ζεύεται, που αυτός πιστεύει. Η δύναμη της πίστεως είναι αυτή που θα μας σώσει. Δεν μου κάτι, η Θεία Μετάληψη κατά την άποψή σου μπορεί να
δίνεται στην εκκλησία με το κουταλάκι. Όχι, για όλους. Όχι, αυτό είμαι ανέντοτος. Η Θεία Μετάλληψη είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ή πιστεύεις και πας και κοινωνάς, ή δεν πιστεύεις και δεν κοινωνάς καθόλου. Όποιος θέλει, όστε θέλει ο πίσω μου ελθύνη, είπε ο Χριστός. Ακούω μερικούς ανθρώπους και λένε κολλάει, λέει. Άνθρωποι που δεν έχουν κοινωνήσει ποτέ. Μα αυτό είναι εδώ, είναι θέμα πίστεως. Ή πιστεύεις, αλήθεια Κώστα. Από το Μάιο που άνοιξαν οι εκκλησίες μέχρι τώρα που μιλάμε, που ξανακλείσανε, εκατομμύρια Έλληνες εκκοινώνησαν. Όλοι το ξέρουμε γιατί ήταν ανοιχτές οι εκκλησίες. Δεν ήταν απαγορευτικό. Πού είναι όλοι αυτοί, Κώστα, γιατί δεν κόλλησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι εκκλησίες ήταν ανοιχτές. Ο κόσμος ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Και στην αρχή που ξεκίνησε πάλι το δεύτερο κύμα, πριν κλείσει η καραντίνα, ο κόσμος κοινωνούσε. Πού είναι όλοι αυτοί. Γιατί ξαφνικά δηλαδή στην εκκλησία κολλάνε. Και να πούμε και αυτό στον καθόλα που είναι στην καρδιά μου μέσα και τον έχω ως παράδειγμα, τον Παύλο το Φίσα. Δεν μίλησε κανείς για τις χιλιάδες άτομα που ήταν εκεί. Πού είναι η ευθύνη των λοιμοξιολόγων, πού είναι όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία να ενδιαφερθούν, να πούνε πού πάτε βρε παιδιά χιλιάδες κόσμος. Κανείς. Πού είναι αυτοί οι χιλιάδες που βγήκαν τώρα για τη 17 Νοέμβρη, που πολύ καλά έκαναν. Γιατί και εγώ την έχω στην καρδιά μου, που μίλησαν και έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία. Πού είναι η δημόσια υγεία? Και η δημόσια υγεία είναι μόνο στην εκκλησία? Και κοροϊδεύουμε τώρα τον κόσμο. Πλανώνται, αν νομίζω ότι μας. 9 άτομα λέει, αφού 2 είναι ιερείς. Και 2 οι ψάλτες, 4. Και μία ο νεοκόρος ή η νεοκόρος που καθαρίζει τα κεριά που ανάβει τα καντήλια, 5. Άνοιξαν τις εκκλησίες τώρα για Χριστούγεννα και Φώτων για 4 άτομα. Ποιος θα πάει, η γυναίκα του παπά? Μα και η γυναίκα του ψάλτη και τελειώσαμε. Άρα δεν τις άνοιξαν. Κλειστές τις έχουν. Πάντως θα παραμείνουν. Κοροϊδευόμαστε. Θα παραμείνουν κλειστές οι εκκλησίες. Θα παραμείνουν κλειστές, ναι. Αλλά γιατί όμως δεν έχω εγώ το δικαίωμα, όχι εν ώρα λειτουργίας που έχει συνωστισμό, που δεν θέλουν, να μπορώ να έχω το δικαίωμα να πάω να προσκυνήσω, να ανάψω το κερί μου και να φύγω. Και να τηρήσω τα μέτρα όλα με τα αντισηπτικά μου, με αυτά. Άρα εσύ λες ότι να μπαίνουν, να ανάβουν και να φεύγουν, όχι να κάθονται. Θέλω να σου λειτουργία. Κάνω και μια άλλη καταγγελία, εγώ τα λέμε δημόσια. Προθέσεις πήγα σε ένα πολύ μεγάλο πολυκατάστημα. Πολύ μεγάλο. Δεν πω το γιατί θα κάνουμε και διαφήμιση. Θα θεωρήσουν ότι κάνουν διαφήμιση. Τι νούμερο είχα κοστίσει στο χαρτί, έχουν κάποια χαρτιά μπροστά που είναι τα νούμερα. Αν δεν βγούνε, να πάρεις εσύ το νούμερο. Βέβαια μπορεί να μην ήταν εκείνη την ώρα τόση μέσα. Το νούμερο όμως έγραφε, φίλε, 308. Άρα μπορούσε να ήταν, εάν δεν είχαν φύγει όλοι, 308 άτομα μέσα. Γιατί για να γράφει 308 σημαίνει ότι τους έχουν δώσει το ΕΟΔΗ στο πολυκατάστημα αυτό, τα 308 άτομα να μπουν μέσα να ψωνίσουν. Άρα τα 308 χωράνε. Στο ναό του Αγίου Ανδρέα, που είναι τεράστιο στην Πάτρα και το ξέρουμε όλοι, απαγορευόταν ούτε ένας να μπει. Εκεί δεν κολλάει, στο πολυκατάστημα. Μα... τα μικρά μαγαζιά τώρα που υποφέρουν. Που υποφέρουν, τι πείραζε να ανοίξει ένα ψιλικατζίδικο στην γειτονιά. Που ζει η γριούλα και ο φτωχός άνθρωπος που θέλει να ζήσει στην οικογένειά του να πουλήσει κάτι. Τηρώντας τα μέτρα πάντα. Κατάλαβα. Δηλαδή στα κομματήρια δεν κολλάει, κολλάει εκεί. Και να φτάσουμε και στον χώρο το δικό μας. Στο θέατρο κολλάει. Στο κομματήριο δεν κολλάει. Και τι γίνεται αυτή η διάκριση, αλήθεια? Γιατί δεν μιλάει κανείς για το θέατρο, μιλάνε όλοι μόνοι για την εστίαση. Πού είναι το θέατρο, πού είναι ο πολιτισμός? Τι γίνεται με το χώρο το δικό σας, παιδί μου? Τραγική η κατάσταση. Έχει πέσει πυρηνική βόμβα. Ναι. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Τα πάντα. Όσοι πρόλαβαν, ο φίλος μου ο Χάρης ο Ρώμας πρόλαβε, έκανε πρεμιέρα. Το Παλάς πρόλαβε και έκανε πρεμιέρα με το Τρίτο Στεφάνι. Η Ποντικοπαγίδα, στον Ακάδημο, 4-5 θέατρο. Εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την πρεμιέρα μας με τον Δό Καμήλο και τα λοιπά που είμαστε στο πρώτο γουέι. Δεν προλάβαμε. Ήρθε το lockdown. Τώρα κενό. Όχι για μένα. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στον πολιτισμό, Κώστα, τι θα κάνουν? Ταξιθέτριες, τεχνική σκηνή, μηχανική σκηνή, ηλεκτρολόγοι, όλοι αυτοί ζουν οικογένειες από εκεί. Ποιος ενδιαφέρθηκε για αυτούς? Κανείς δεν μιλάει για τον πολιτισμό. Εσύ πώς τη βγάζεις αυτήν την εποχή? Εγώ κάθομαι στο σπίτι μου, ευτυχώς με ζει η γυναίκα μου, γιατί δουλεύει. Να σε καλά, Βαγγελίτσα, ευχαριστώ. Αυτή με ζει, η γυναίκα μου με ζει. Και τα παιδιά μου γελάνε, γιατί του λέω να προσέχετε τη μαμά που μας ταΐζει τώρα αυτή την παιδεία. Τίποτα. Γελάω γιατί ευτυχώς έχω τη γυναίκα μου που δουλεύει. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί μου που είναι και οι δύο στο χώρο. Δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν να φάνε. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν έχουν να φάνε. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή και τον συνάνθρωπό μας, τον δίπλα μας. Mm-hmm. Έλεγε ο πατέρας μου μια πολύ ωραία σοφή κουβέντα, και όσοι με ακούνε
το καταλαβαίνουν. Έλεγε ότι όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού θα καίγεται το δικό σου. Κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Άρα, όταν υπάρχει πείνα λοιπόν στον δίπλα, ας έχω εγώ όσα και να έχω, κάποια στιγμή θα πεινάσω κι εγώ. Σωστό. Για να γυρίσουμε λιγάκι πίσω μερικά χρόνια να δούμε πώς ξεκίνησε ο Πέτρος ο Ξεκούκης. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, θέλω να γίνω ηθοποιός, τι πρέπει να κάνω, θέλω να γίνω δημοσιογράφος, τι πρέπει να κάνω. Η απάντησή μου είναι να το παλέψεις. Καταρχήν, να το παλέψεις. Να μην περιμένει να σου έρθουν τα πράγματα εύκολα. Δεν έχω τα πράγματα εύκολα. Ο Πέτρος λοιπόν που κατάγεται από αγροτική οικογένεια δεν είχε γνωριμία στο θέατρο. Καμία. Έτσι. Ξεκίνησε έχοντας καθηγητή στον Νίκο τον Σταυρίδη. Θα με στείλεις τώρα γιατί τα ξέρεις όλα. Πες μου, ναι, είσαι φοβερός. Όταν το τελείωσε, όταν τελείωσε τη δραματική σχολή 1983, ετοίμασε ένα βιογραφικό σημείωμα για αυτόν και πήγε να βρει τον Γιώργο Καραγιάννη. Ο Γιώργος Καραγιάννης από τους μεγαλύτερους τότε κινηματογραφικούς παραγωγούς. Να είναι καλά, ζει ακόμα, είναι σε βαθύ γύρας, να είναι καλά, να είναι καλά. Είχε μια κινηματογραφική εταιρεία ο Καραγιάννης. Δεν τον ήξερε όμως, δεν είχε επαφή, ούτε τον έστελνε κάποιος συστημένος του Καραγιάννη. Αποφασίζει να πάει μόνος. Και γίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον εκεί. Πέρα τι έγινε. Πάσα σου εκεί. Πάω εκεί, ήταν και λες, θέλω να δω τον Καραγιάννη. Ναι, λέω, έχω ραντεβού με τον κύριο Καραγιάννη. Μου λέει, έχετε ραντεβού, πώς βγαίνεις. Συγγνώμη, πας και λες ψέματα. Ψέματα, ναι. Ότι έχει ραντεβού με τον Καραγιάννη. Έχω ραντεβού με, περιμένει ο κύριος Καραγιάννης. Ντύθηκα έτσι ωραία, κουστομαρίστηκα. Μου λέει, κυρία, πώς λέγεστε, Ξεκούκης, λέει ο γραμματέας του. Λέει, περιμένετε. Τον ρωτάει, λέει, και έρθει το ραντεβού του κυρίου. Ήταν στη Θεμιστοκλέου στο γραφείο του. Τότε... Ο Γιαννάκης ήταν καλά, γιατί είναι από τους λίγους παραγωγούς τυπικούς και σωστός ο γιος του, ο οποίος είναι μέχρι τώρα αυτός ηγείται και της εταιρείας. Μικρός τώρα σου μιλάω, τώρα αναδρομή 83, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μου λέει, του λέει από την ενθοσυνεννόηση, λέει ο κύριος Ξεκούκης. Λέει, τι εστί Ξεκούκης, λέει αυτός. Λέει, ποιος είναι αυτός, πού τον ξέρω. Μου λέει, έχετε ραντεβού, λέω, μάλιστα. Λέει, πες του να περάσει. Δεν θυμώ τον άνθρωπο. Σου λέει, το υποσχέθηκα. Σε έκανα το ξέχασα. Πρωταγωνιστή, το ξέχασα. Ποιος είναι αυτός που επιμένει ότι είχαμε και ραντεβού και τέτοια. Μπαίνω εγώ μέσα και του λέω ευθέως. Να είναι καλά, Γιώργο μου, να ζήσει χίλια χρόνια. Λέω, λέγομαι Πέτρος Ξεκούκης, είμαι νέος ηθοποιός και θέλω να με δοκιμάσετε να παίξω, να κάνω το πρώτο μου βήμα στην τηλεόραση. Έκανε τότε βιντεοτενίες. Εάν λέω δεν αξίζω, να με διώξετε, να μου πείτε δεν αξίζει, να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Αν αξίζω όμως να με βοηθήσετε, σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν έχω κανέναν από τα μέγανα, ούτε γνωρίζω κάποιον, θέλω να με βοηθήσει. Και φωνάζει μέσα τον Τάκη, το Βουγιουκλάκη, να είναι καλά ο Τακούλης. Έκανε τότε ο Κώστας ο Τσάκωνας αυτή την κλασική περίπτωση βλάβης, αυτή την ταινία που έχει μείνει μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη μου εμφάνιση στην οθόνη, Κώστα. Και φωνάζει τον Κώστα. Και του λέει, τον βλέπεις αυτό? Και λέω συγχωρεμένο, ναι, τον βλέπω, τι να τον κάνω. Τι να τον κάνω. Και του λέει, να τον πάρεις να παίξει. Λέει, δεν υπάρχει ρόλος, λέει, ένα μικρό ρολάκι υπάρχει. Λέει, να του το δώσουμε. Λέει, δώσω, θα καταλάβεις, δεν αξίζει. Λέει, θα καταλάβω. Λέει, πάρ' το να. Και κάνω την πρώτη μου εμφάνιση. Και από τότε έκανε 142 βιντεοτενίες. Λεφτά έβγαλε. Ναι, έβγαλα, ναι. Έβγαλα. Και τα κράτησα, δόξα σε Θεός. Αυτή η ιστορία η δική σου, την έχω ζήσει πάρα πολύ εγώ βιωματικά. Ναι. Και εγώ όταν ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παρά μόνο να γράφω. Αλλά δεν είχα επαφή καμία με το χώρο της δημοσιογραφίας, καμία. Ούτε κανένα θείο, ούτε κανένα ξάδελμα. Και πάω ένα βράδυ λοιπόν στο Έθνος, το παλιό Έθνος, στην οδό Κολοκοτρώνη. Τι θυμήθηκες τώρα, βέβαια. Στην οδό Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη, ναι. Μπράβο. Διευθυντής τότε ο αείμνηστος για μένα και πατέρας μου, ο Γιάννης ο Καψής. Διευθυντής. Προσωπικότητας. Μπαίνω λοιπόν στο θείο μου, ο θηρορός που είναι στην πόρτα μου λέει, πού πας εσύ πιτσιρικό, ήμουν 18 χρονών. Λέω, με περιμένει και ο Καψής. Έλα ρε Κώστα. Δεν τον πήρε τηλέφωνο να το πει, με πίστεψε. Σε ένα παιδάκι του 18-19 χρονών, για να μου, δεν μου λέει ψέματα, ανεβαίνω λοιπόν στο Καψή. Γιατί δεν υπήρχαν, ξέρεις, οι φόβοι για τρομοκρατικά χτυπήματα και ήταν τα πράγματα απλά και ελεύθερα. Πάω λοιπόν στο γραφείο του Καψή. Ο Καψής είναι σκυμμένος πάνω στο γραφείο του, κάτι γράφει, περιμένω λιγάκι, χωρίς να με δει, με ρωτάει, τι θέλετε? Λέω, κύριε Καψή, θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Θέλω να με δοκιμάσετε, έστω για 2-3 μήνες. Και αν είμαι καλό, να με κρατήσετε για να με πληρώσετε. Αν δεν είμαι, ούτε λεφτά θέλω,
διώξτε με. Δεν με κοιτάζει, δεν σηκώνει το κεφάλι του, απλά λέει, επειδή είσαι πολύ θρασής. Τα ίδια μου είπε ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Θρασής, γιατί χωρίς να με ξέρεις, χωρίς να κλείσεις ραντεβού έχεις και μου λες θέλω να γίνω δημοσιογράφος, θα σε δοκιμάσω. Και έτσι ξεκινήσαμε. Είναι ακριβώς η ιστορία. Είναι παρόμοια. Είναι τα παιδιά, ακριβώς. Εμείς είμαστε στη κατηγορία των άνθρωπων που ξεκινήσαν χωρίς να έχουν κάποιον να τα σπρώξει. Μία πλάτη. Μία πλάτη. Αλλά και είχαμε την ευλογία να έχουμε ανθρώπους όπως ο Γιώργος ο Καραγιάννης και εσύ, μιλάμε ο Καψής, μεγάλη μορφή, οι οποίοι εκτιμούσαν και έβλεπαν και γιατί είχαν ξεκινήσει και αυτοί, Κώστα, από πάρα πολύ χαμηλά και ήξεραν ακριβώς τι είναι αυτό το βίωμα και σου λέει εγώ σου δίνω τη δυνατότητα. Πάντως βλέπω εδώ πέρα ότι έχεις καθηγητή τον Νίκο Σταβίδη στην Τερματική Σχολή, αλλά είσαι και τον Γιονάκη. Το Γιάννη, ναι. Που σε αγάπησε σαν παιδί του, ε. Ναι, ναι. Δύσκολος άνθρωπος. Πολύ, πολύ, πολύ. Οι συνεργασίες μου ήταν σταθμοί για μένα. Δηλαδή Νίκος Ρίζος. Μιλάω για τους κοπαδούς. Κώστας Χατζηχρήστος. Γιατί είσαι πάντοτε μια κατεύθυνση, μια τάση στους τοπιούς που ήταν περισσότερο της κωμωδίας. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πρόσεξε τώρα, σε σχέση με το φίλο μου και αγαπημένο μου σκηνοθέτη, τον Μανούσα τον Μανουσάκη, που μου δίνει πάντα δραματικούς ρόλους. Εγώ σε όσες ταινίες έχω παίξει του Μανούσου, κινηματογραφικές, πολλές, και Σύριαν, πάντα μου δίνει δραματικό ρόλο ο Μανούσος. Και τώρα η καινούργια του σειρά που ετοιμάζει, που με κάλεσε να συνεργαστούμε, δραματικό ρόλο πάλι μου έχει δώσει. Γιατί πιστεύει, μου λέει ότι οι κωμικοί είστε και δραματικοί. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι κωμικός ηθοποιός. Ναι, εμένα μου αρέσει περισσότερο η κωμωδία. Πιστεύω ότι ο ηθοποιός μπορεί να παίξει οποιοδήποτε του δώσεις, ό,τι και να του δώσεις. Αρκεί να το ζήσει και να το βιώσει το ρόλο του. Μου αρέσει όμως η κωμωδία, θέλω να σκορπάω γέλιο. Μου αρέσει να βλέπω τον άλλο να χαμογελάει. Τον άλλο περισσότερο. Δηλαδή πιστεύω ότι το γέλιο είναι χαρά. Και πάντα κοιτάζω ακόμα στη και στο σπίτι. Σου, στη ζωή σου είσαι έτσι. Έτσι είμαι. Εγώ σε βλέπω ότι γι' αυτό δεν το πας στην αρχή, ότι γελάω μαζί σου αρκετά. Είσαι έτσι σαν άνθρωπο. Έτσι, έτσι. Όταν βγαίνουμε έξω να φάμε με τα παιδιά, με την οικογένεια, οι παρέες δίπλα με σταματάνε και κάθονται στα τραπέζια μαζί μας. Γιατί τους κάνω, λέω αστεία, γελάμε και μαζεύονται όλοι μαζί. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Γιατί ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κωμωδία, είτε είναι γελιογράφοι, είτε είναι συγγραφείς κωμικών κλπ. Συνήθως είναι. Μου φλούζεις, είναι βαρύ άνθρωπος. Ναι, ναι. Δηλαδή. Όχι, εγώ είμαι τελείως αντίθετα. Τελείως αντίθετος. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω πλάκα, να κάνω αστεία, να μιλάω, να γελάω. Το ίδιο και οι φίλοι μου. Είναι όλη η παρέα μου έτσι. Ο πολύ καλός μου φίλος, ο Αΐμνιος, ο Σωτήρης Μουστάκας, κάναμε παρέα για αυτόν τον λόγο. Ξέρεις, εμείς είμαστε μια πεντάδα ανθρώπων, οι οποίοι τώρα βρισκόμαστε οι δύο βέβαια, εν ζωή εγώ και ο Γιάννης ο Καπετάνιος, ο Στάθης ο Ψάλτης ο Ήμνησος ο Σταθούλης, ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας, ο Τύρης ο Μουστάκας, ο Κώστας ο Τσάκωνας, πού και πού ερχόταν ο Φύγαν Κώστας, όλοι, αυτοί. Όλοι, ο Κώστας ο Ευρυπιώτης, εγώ και ο Γιάννης ο Καπετάνιος. Ατελείωτες ώρες μετά το θέατρο και πριν το θέατρο συγκεντρωνόμαστε, μιλάγαμε, κάναμε πλάκες. Τους έχεις πεθάνει όλους, δεν είναι. Όχι, ήταν μεγαλύτεροι από μένα, αναγκαστικός. Εγώ τι είμαι, παιδάκι. Τους έστειλε όλους. Ο Σωτηράκης, φοβερό είναι ότι λέω και ο Κώστας ο Τσάκωνας και ο Σωτήρης και ο Στάθης και ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας 70 ετών έφυγαν. Ναι, έκαμε. Πολύ νέοι. Πάρα πολύ νέοι. Πολύ νέοι. Πάρα πολύ. Και όλοι βέβαια εκτός από τον Βασίλη του Τσιβιλίκα, όπως ξέρεις, από την Ανία του Ασθένεια. Ο Βασίλης, ξαφνικά ο Βασίλης, παίζαμε στη ζωή ποδήλατο στο θέατρο Ακάδημο. Δεν το ξεχάζω, Κώστα. Τελειώσαμε Κυριακή βράδυ την παράσταση. Τρίτη βράδυ, γύρω στις 12.30 μία η ώρα τα μεσάνυχτα, χτυπάει το τηλέφωνο. Βλέπω ο Βασίλης Τσιβιλίκα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, το σηκώνω, λέω, βάλα Βασίλη. Μου λέει αυτό το έργο λέει, που είχαμε κάνει το γυμνό έρωτα του Μαρσέλα Σάρ, μια κωμωδία. Το έχεις. Λέω το έχω. Θα το κάνουμε το καλοκαίρι, μου λέει, μαζί με την Έλλη Γκίνη. Είχαμε παίξει τότε εμείς. Ήταν η Έλλη Γκίνη, ο Γιώργος ο Μεταράγκας, εγώ, ο Βασίλης ο Τσιβίγας και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί που ήταν πιο μικροί οι ρόλοι. Μου λέει, θέλω να το ξανανεβάσουμε το καλοκαίρι. Τρίτη βράδυ αυτά. Τρίτη βράδυ, πρόσεξε. Του λέω εντάξει Βασίλη, λέω έτσι Τετάρτη αύριο ξημερώνει, θα είμαι στο θέατρο το απόγευμα που είχαμε απογευματινή παράσταση στη ζωή ποδήλατο στον Ακάδημο. Θα τα πούμε. Γύρω στις 2.30 το βράδυ ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Έλα ρε, μου λέει κοιμάσαι. Χριστός και μέρα, εγώ κοιμόμουν, ήμουν. Λέω τι έγινε. Τίποτα μου λέει, πέρα να σου πω ότι σ' αγαπάω πολύ, μου λέει. Έλα. Κλείνω το τηλέφωνο, κοιμάμαι εγώ. Ξυπνάω 7 η ώρα από το Star το κανάλι.
Μου λέει: θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες, λέει, γιατί είναι για το ανευθύνητο θάνατο του Βασίλη του Τσιβιλίκα. Yeah. Μου φεύγει το τηλέφωνο, Κώστα. Γιατί τους είχε πει η Αλίκη, η συγχωρεμένη η σύζυγος του Βασίλη του Τσιβιλίκα, ότι ο τελευταίος μου μίλησε στο τηλέφωνο ήταν ο Ξακούκης 2,5 ώρα το βράδυ. Γιατί ήταν ξύπνια κι αυτή και τον άκουγε που μιλάγαμε. Τι λέτε. Απίστευτο. Ξαφνικά από καρδιά, ε. Ναι, από να κοπεί. Που ο Βασίλης ήταν, δεν κάπνιζε, δεν έπινε. Ξέρεις πως πρόσεχε πάρα πολύ το χειμώνα να μην κρυολογήσει. Φόρεγε κάτι χασκόλο, κάτι και μάλιστα του έκανα πλάκα εγώ. Έλα ρε Βασίλη, λέω συνέχεια τώρα εσύ. Όχι, όχι, να προσέχουμε πέντε την υγεία μας, το λαιμό μας. Πάντως, με όλους αυτούς είχες μια πολύ καλή σχέση. Με τον Κώστα Χατζηχρήστο είχες μια πικρή εμπειρία. Ναι, είχα μια εμπειρία. Για πες μου, τι, γιατί το έχω σημειώσει. Κώστα, ήτανε, τότε παίζαμε, θυμάμαι, στο θέατρο Μετροπόλιταν, το Sky Νύφη, Sky Γαμπρός, μία επιθεώρηση. Ήταν τότε η Κατερίνα η Γιουλάκη, ο Κώστας ο Τσάκρος, ο Τύρης Εβελέκος, η Μέρη Χρονοπούλου, μεγάλος θείασος. Και κάτι είχε γίνει σε μία σκηνή που κάναμε και με καλεί μετά στο καμαρίνι και μου λέει «Μουγκ, άλλη φορά ο κόσμος θα γελάσει με τον Ξακούκη». Με τον Χατζηχρήστο, όχι με τον Ξακούκη. Σου λέει. Ναι. Έπαθα σοκ. Ναι, έπαθα σοκ. Βέβαια, το δικαιολογό ήταν μια στιγμή αδυναμίας του. Μετά είμαστε φίλοι. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο, βγαίναμε, πίναμε καφέ. Για μένα όμως, Κώστα, αυτό με στιγμάτισε. Γιατί ήμουν νέος τότε ηθοποιός. Και περίμενα από τον Κώστα μια. Γιατί λέω, τι ανάγκη, ο μέγας και μεγάλος Χατζηχρήστος. Βέβαια, μετά, όταν μίλησε με τον Κώστα τον Τζάκονα και ο Κώστας. Του είπε, του λέει, τι είναι αυτό, του λέει, μου είπε ο Πέτρος αυτό και αυτό και αυτό. Με φοράξε το καμαρίνι, του με κέρναγε μετά. Καφέδες, αναψυκτικά, κρασιά. Δηλαδή κάποια στιγμή προφανώς ένιωσα ανασφάλεια, επειδή ο κόσμος με σένα γέλαγε περισσότερο από ό,τι από αυτόν. Προφανώς. Ή μπορεί να είναι και κάποιο ψυχολογικό. Δεν του κράτησε όμως κακία. Απλώς εγώ το έχω αναφέρει αυτό σαν γεγονός. Γιατί λέω μερικές φορές και εγώ μπορώ να έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στη ζωή μου. Πάνω στην παράσταση, στη δουλειά μας, να έχω φερθεί σε κανένα νέο ηθοποιό και θέλω να ζητήσω και δημόσια συγγνώμη. Γιατί μπορεί να το έχω κάνει, άθελά μου. Γιατί πιστεύω ότι ο Κωστής. Άθελα του το έκανε εκείνη την. Απόδειξε ότι μετά με είχε με σοκολάτες, με γλυκά μου κουβάλεγε στο καμαρί και μου λέγε ο Τσάκονα, ρε, το έκανε επίτηδες για να σου κουβαλάει κάθε μέρα. Κάθε μέρα μου κουβάλεγε πράγματα. Βλέπω και αισθάνθηκε άσχημα. Υποκρίνησε καλά, βλέπω. Α, τον Κώστα, τον λάτρευα. Ο Κώστας με έπαιρνε κάθε μέρα, άκουγα ένα περιστατικό μακάβριο. Θα σου πω, σε κουράζω, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Όχι, ωραία, ωραία. Ο Κώστας τρεις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή ήξερε. Ότι είχε την ανία του ασθένεια, με έπαιρνε συνέχεια και μιλάγαμε και μου λέγανε ανέκδοτα. Ήταν ο καημός μου να λέει συνέχεια. Ο Κώστας, ο Τσάκουνας, ναι. 9 σεζόν με τον Τσάκουνα, 11 με τον Βασίλη τον Τσιβιλίκα και 11 σεζόν δούλεψα με τον Μουστάκα. Mm. Τόσο ότι ήταν οι μακροβιότεροι πρωταγωνιστές που δούλεψα μαζί τους. Μου λέει, σε πήρα να σου κάνω μια πρόταση για το ερχόμενο καλοκαίρι. Εγώ ήξερα ότι είναι άρρωστος. Λέω, καλά, ρε Κώστα. Λέω, άμα έρθει το καλοκαίρι θα μιλήσουμε. Μου λέει, θέλω να μου υποσχεθεί να μου δώσει τον λόγο τη τιμή ότι θα είμαστε μαζί. Λέω εντάξει, εγώ λέω τι θέλει τώρα, αφού ήξερα ότι η αρρώστια του είναι προχωρημένη. Μου λέει πολύ ωραία, δηλαδή κλείσαμε, έχω τον αντρικό σου λόγο ότι θα είμαστε μαζί. Ναι. Ωραία, τώρα που θα φύγω και θα βρω τον Τσιβιλίκα, τον Στάθη, τον Ψάλτη και τον Τόνι, τον Άντενη που ήταν απάνω. Ναι. Θα έρθουμε να πάρουμε και σένα να κάνουμε ένα θείασο. Ωπα, του λέω, να μην έρθεις. Όχι, θα έρθω, λέει, αφού κλείσαμε, συμφωνήσαμε να είμαστε εμείς. Τέτοιο χιούμορ έκανε ο Κώστα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πάω την καλά μαζί. Μου έκανε χιούμορ, δεν θα με πάρει στην άλλη ζωή και να κάνουμε μαζί. Βλέπω εδώ πέρα ότι και η Μέρη Χρονοπούλου, που είναι, λέει, Αντράκη, είπε στον Χατζηχρήστο, άφησε το παλικάρι να παίξει όπως θέλει. Άστο να παίξει, του λέει, τι ανάγκη έχεις εσύ. Η Μέρη ήταν πάντα και είναι με Αντράκη μέχρι τώρα. Η Μέρη ήταν η γυναικάρα τότε, θυμάμαι, έβγαινε και γινόταν χαμός στο θέατρο Μετροπόλιταν. Αλλά ήταν πάντα Αντράκη και ντόμπρα. Μας έπαιρνε και μας κέρναγε ούζα. Δηλαδή, όλοι περίμεναν από τη Μέρη να μας κεράσει ένα γλυκό. Τσίπουρα, ούζα. Πάμε να πιούμε ρε ούζα. Αντράκη. Πολύ σημαντικό. Έχεις τρία παιδιά εσύ τώρα. Τρία παιδιά, ναι. Αγόρια. Δύο κόρες και ένα γιο. Η κόρη μεγάλη είναι δικηγόρος. Έχει τελειώσει. Η μεσαία είναι δασκάλα και αυτή έχει τελειώσει. Και ο μικρός ο γιος ο αγαπημένος μου. Που είναι εδώ στο στούντιο, που είναι είμαι στο στούντιο, με συνοδεύει γιατί είμαι ο μποντικάρ μου. Έχει τελειώσει φυσικό αέριο. Γεωλογικές επιστήμες. Τέλεια. Ναι. Μπράβο. Έχουν σπουδάσει. Η σύζυγος είναι καθηγήτρια εκπαιδευτικός. Έχει τελειώσει δύο πανεπιστήμια, θεολογία και οικιακή οικονομία. Οπότε είμαστε λίγο των γραμμάτων και των τεχνών. Κατάλαβες.
Και ζούμε υπέροχα στα πανέμορφα Μέγαρα. Κώστα, να έρθεις στα Μέγαρα. Έχεις έρθει εσύ. Έχω έρθει. Θυμάμαι που σου είχαμε τιμήσει και όλα αυτή τη μύτη. Μπράβο, το θυμάσαι. Βέβαια, εσένα, τον Γιώργο, τον Παπαδάκη. Γιατί πρέπει να τιμούνται άνθρωποι. Και τον Δημήτρη το Ρίζο. Ναι, το θυμάμαι. Ήταν μια βραδιά, είχαν κάνει ο Δήμος του Μεγάλου Καρδιά. Ο Δήμος Μεγαραίων. Είχε βραβεί 4-5 δημοσιογράφους. Ήταν ο Παπαδάκης, εγώ, ο Δημήτρης ο Ρίζος, ο Δημαράς νομίζω, ο Γιάννης. Και θυμάμαι. Ο Γιάννης ο Δημαράς. Πέντε, ναι. Πέτρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκαμε. Εγώ μου έδωσες την ευκαιρία να παρακαλέσω κάτι τελειώνοντας. Ας ανοίξουν οι εκκλησίες να πάμε να βάλουμε ένα κερί και ένα σταυρό. Αρκεί, να προσκυνήσουμε να είναι σε αποστάσεις. Σε αποστάσεις. Και με μάσκα. Να τηρούνται, Κώστα. Εγώ το λέω πάντα σε όλους. Να τηρούν τα μέτρα. Εγώ τα τηρώ τα μέτρα στο έπακρον. Πρέπει να ακούμε τι λένε οι λοιμοξιολόγοι. Αυτοί είναι οι ειδικοί. Αλλά η ελπίδα στο Θεό δεν χάνεται ποτέ. Και δεν έχω ακούσει κανένα λοιμοξιολόγο να πει μη πιστεύει στο Θεό. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ας δώσουν λοιπόν την ελπίδα που έχει ο κάθε ένας, ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι, που ξέρουν ότι δεν έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Τους λείπει αυτό, αυτοί που μας ακούνε τώρα. Να πάνε να ανάψουν ένα κεράκι, να προσευχηθούν και να ελπίσουν στο Θεό. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε αυτή τη συνάντηση με τον Πέτρο τον Ξεκούκη. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Για μια ακόμη φορά μαζί του και γέλασε και μας είπε ωραία πράγματα. Φαντάζομαι το ίδιο και εσείς. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κάτι από τις πύλες του Ανεξήγητου. Από πού έπαιρναν δύναμη οι αργοναύτες? Πέρασμα στην τέταρτη διάσταση από τα Ιερά Τρίγωνα. Πώς συνδέεται ο Ταΐγετος με τις χρονοπύλες? Πώς ταξίδευε η Αργό στην έρημο της Σαχάρας? Η γρίφη και τα μυστήρια της αργοναυτικής εκστρατείας. Μύθος ή πραγματικότητα, η αργοναυτική εκστρατεία στα πέρατα του κόσμου, με αρχηγό τον Ιάσονα που αναζητούσε το χρυσό μαλλοδέρας, έχει πολλούς γρίφους και πολλά μυστήρια. Το ταξίδι του ξύλινου καραβιού με τους 50 κοπηλάτες ξεκίνησε από την αρχαία Ιολκό, που βρίσκεται κοντά στο Βόλο. Πρώτος σταθμός ήταν ο Εύξηνος Πόντος, και μετά οι αργοναύτες γύρισαν στη Μεσόγειο, βγήκαν από το Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό ωκεανό, προσπάθησαν να περιπλέψουν την Αφρική, εκεί όμως συνάντησαν ανυπέρβλητα εμπόδια στο φοβερό πράσινο ακροτήρι λόγω ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων και έτσι γύρισαν πίσω, έφτασαν στο βορρά μέσω Ατλαντικού μεταξύ Αγγλίας, Ισλανδίας και Γρυλανδίας και κατέβηκαν κατά μήκος της ακτής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Έφτασαν κοντά στην Κούβα. Και από εκεί πέρασαν μέσα στον κόλπο της Καραϊβικής και τον κόλπο του Μεξικού. Μετά γύρισαν πάλι πίσω προς τον Ατλαντικό, ψάχνοντας πάντα το χρυσό μαλλοδέρας, κατέβηκαν στο νότιο ακροτήρι της Νοτίου Αμερικής και πέρασαν από τον πορθμό του Μαγκελάνου στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί στον πορθμό του Μαγκελάνου ήταν οι Σιρήνες, που είναι οι βράχοι της ακτής. Σε σειρά από αυτού βγαίνει Σιρήνες και ο βόμβος του ανέμου που περνάει ανάμεσα από τις σχισμές των βράχων είναι ο ήχος του τραγουδιού των Σιρήνων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι πλανκτές πέτρες, είναι αυτά τα στενά περάσματα, το πρώτο και δεύτερο στενά περάσματα που υπάρχουν στην είσοδο περίπου αμέσως μετά την είσοδο του πορθμού του Μαγκελάνου από τον Ατλαντικό ωκεανό και τα οποία έχουν ένα πλάτος γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Και το νερό εκεί από την παλίρια κινείται με ταχύτητα που φτάνει τους 6 κόμβους περίπου. Σκεφτείτε εκείνη την εποχή, αργό πρέπει να ταξίδευε με 7 κόμβους, 6 και 7 ίσον 13, τη μία πήγαινε με 13 κόμβους εν σχέση με τους δράχους της ακτής και την άλλη πήγαινε με 7 μείον 6 έναν κόμβο, περίπου αυτά τα πράγματα, εν σχέση με τους δράχους της ακτής. Δηλαδή τη μία φορά βλέπουμε τους δράχους να φεύγουν ολοταχώς προς τα πίσω, και λίγο μετά οι βράχοι να ακολουθούν την Αργό. Άντι πάλι ξαναφεύγουν ολοταχώς προς τα πίσω. Αυτό γίνεται μια εναλλαγή κάθε περίπου 6 ώρες. Μετά την έξοδο από τον Ειρηνικό ωκεανό, οι αργοναύτες πήγαν κατά μήκος των νησιών της Ινδοκίνας,
έφτασαν στην Ινδοκίνα, ανέβηκαν στην Κίνα, μπήκαν στον Κίτρινο ποταμό και φτάνουν στην κοιλάδα την οποία και αποκαλούν Κιτίδα. Γιατί Κιτίδα? Γιατί εκεί βρήκαν επιτέλους το χρυσό μαλλό Δέρας και με αυτό επέστρεψαν στην αρχαία Ιολκό, στην πατρίδα. Αλλά με το τέλος του ταξιδιού της Αργούς, έχοντας κάνει με αυτό το ξύλινο καρυδό τους φλοχιλιάδες μίλια σε ωκεανούς και φουρτουνιασμένες θάλασσες, αρχίζουν και τα μεγάλα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Μπορούσαν μόνο 50 κοπηλάτες να κάνουν αυτό το ταξίδι? Για να κάνει αυτόν τον περίπλο που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο, βλέπουμε ότι χρειαζόταν τεράστιο απόθεμα δυνάμεων σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένοι. Ήταν 50 οι κοπηλάτες, δεν ήταν ούτε ένας περισσότερο. Η δική μας αργό, εδώ που φκάναμε στο Βόλο για να παραστήσουμε την πορεία προς τα πάνω, ταλαιπώρησε σε ένα τεράστιο βαθμό τους αργοναύτες μας, οι οποίοι σύν της άλλης είχαν και μία συνοδεία από ένα κρουαζιερόπλιο. Εκείνοι τότε δεν είχαν τίποτα τέτοιο. Βάδιζαν μέσα σε πελάγιες, σε ωκεανούς και λοιπά, για να φτάσουν στην Κίνα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, κατά τη δική μου άποψη, είναι αδύνατο να συμβεί από 50 ανθρώπους. Δεν εναλλάσσονταν στο κουπί. Δεν εναλλάσσονταν στις βάρδιες. Ερώτημα δεύτερο. Πώς άντεξαν τις κακουχίες και τις αρρώστιες οι αργοναύτες? Φαίνεται να σχετίζεται με το σπήλαιο του Χείρουνα Κένταυρο. Λέγεται λοιπόν ότι από εδώ ξεκινάει η αργοναυτική εκστρατεία, αλλά πριν καν ξεκινήσει, κάπου επισκέπτονται το Κένταυρο προκειμένου να προμηθευτούν κάποια φάρμακα. Τι πληροφορίες έχουμε για αυτή την ιστορία? Μάλιστα, λοιπόν, για τα φάρμακα τα οποία λέτε εσείς, αποκλείεται να πρόκειται περί βοτάνου, διότι πάνω στο καράβι που ήταν η αργοναυτική εκστρατεία είχε και κάθε είδους γιατρού. Οπότε θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το δεδομένο. Ιατρικά, κατά την αρχαιότητα, λέγονται και όλα τα δηλητήρια. Διότι ο δράκοντας που είπε και ένας προβαλήσαντας, θα μπορούσε ένας φρουρός. Άμα διαβάσετε την ογυγία του Σταγερίτου, μας αναφέρει μέσα ότι ο δράκοντας υπήρξε πολύ συχνό όνομα στρατηγών. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα ότι μάλλον χρησιμοποίησαν κάποια δηλητήρια για να σκοτώσουν τέτοιους αρχηγούς άλλων χωρών, όπως ήταν η Κολχίδα. Και η Κολχίδα, διότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο, η αρχαιολογία σήμερα δέχεται ότι όντως ήταν η περιοχή της Γεωργίας. Διότι στο μουσείο του Βανί, το οποίο υπήρξε ένας πολύ μεγάλος ναός δίπλα, βρέθηκαν χρυσά δαχτυλίδια και χρυσά κοσμήματα γενικότερα, τα οποία φέρουν πάνω τη μορφή καραβιών καθώς και γυναικών. Το οποίο δεν είναι παράξενο για μας, γιατί όντως, αν υπάρχει εκεί η Κολχίδα, θα πρέπει να ξεκίνησαν οι αργοναύτες από εδώ, όπως είναι το πολύ λογικό, για να καταλήξαν εκεί πέρα. Βέβαια, πολλοί ερευνητές αργότερα, όπως ο Ενρίκο Ματίεβιτς, μας αναφέρουν την Νότια Αμερική, ότι μάλλον εκεί καταλήξαν οι Έλληνες. Μπορεί να φαίνεται όντως παράξενο και πολύ δύσκολο για ένα καράβι να ξεκινήσει από εδώ και να κάνει τον περίπλο της για να φτάσει εκεί, αλλά. Είναι δυνατό. Είναι δυνατόν. Ο Θορ Χάγερνταλ, ένας πολύ μεγάλος εξερευνητής, θαλασσοπόρος, με το κοντίκι του και με το σκάφος Ρα, ξεκινάει από το Μαρόκο και φτάνει μέχρι την Αμερική. Και ξεκινάει από το Περού και φτάνει μέχρι τα νησιά του Πάσχα, μέχρι το νησί του Πάσχα. Αυτό πώς είναι δυνατόν? Το κάνει μια απλή βαρκούλα. Το έκανε με μια απλή βαρκούλα, δίχως αυτή. Σε ποια εποχή? Γύρω στο 1940 με 1950. Μιλάτε όμως για μια σύγχρονη εποχή που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχουμε κάποια γνώση, έχουμε κάποια σχετική τεχνολογία. Χρησιμοποίησε μια βάρκα όπως ακριβώς θα την κάνανε και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Δεν χρησιμοποίησε καμία καινούργια τεχνολογία. Ήταν ένα hovercraft ή αργό που πετούσε και έπλεε? Ένας ακόμα γρίφος για το ταξίδι της Αργούς με τον Ιάσονα για το Χρυσό Μαλλό Δέρας είναι το σχήμα αυτού του ξύλινου πλοίου της εποχής, όπως περιγράφεται στα διάφορα αρχαία κείμενα. Δεν ήταν ένα στενό πλοίο να ασκίζει τα κύματα, αλλά το σχήμα του είχε κάτι το στρογγυλό στη μέση, γεγονός που δυσκόλευε πολύ το πέρασμά του από φουρτουνιασμένους ωκεανούς και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Ερώτημα τρίτο.
γιατί είχε στρογγυλό σχήμα η Αργό. Το συγκεκριμένο δείγμα, εάν το βάλουμε παράδειγμα στο νερό για να κινηθεί γρήγορα, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Στην καλύτερη περίπτωση θα βουλιάξει. Προφανώς θα ήταν κατά πολύ ελαφρότερο και θα είχε κουπιά. Ναι, αλλά σαν σχήμα φέρεται να έχει τουλάχιστον αντιστάσεις που προκαλούνται ακριβώς από το νερό. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά οι διάφοροι ξένοι συγγραφείς, οι οποίοι έχουν κάνει και μια επιτόπια μελέτη στο χώρο, δέχονται ότι πιθανότατα αυτό υπήρξε ένα σκάφος. Εγώ, με τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που έχω δει ανά τον κόσμο, δεν πιστεύω ότι κάνουν λάθος. Ποια είναι αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα που σας υποστηρίζουν αυτή την άποψη? Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από έναν πολύ διάσημο Αμερικάνο συγγραφέα, τον Γκράχαμ Χάνκοκ, ο οποίος μας λέει ότι σκάφη τα οποία υπήρχαν στην Αίγυπτο αλλά και στην Αμερική είχαν ένα σχήμα το οποίο ήταν παρόμοιο και το οποίο, παρόλο που είναι δύσκολο να κινηθεί, γιατί το έχω δει, είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί στη θάλασσα, όντως υπήρξε. Και κολυμπάει κανονικά αυτό το σχήμα, ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι πάρα πολύ πιο εύκολο. Όπως λέτε, μια βάρκα. Και όμως δεν λειτουργήσαν έτσι. Λειτουργήσαν δημιουργώντας ένα δύσκολο σχήμα. Γιατί? Το γιατί είναι μια απάντηση η οποία θέλει λογογραφική μελέτη. Πάνω σε χάρη, ένας λαός ο οποίος έχει μια θαλάσσια θεότητα, όπως είναι οι Μάγιας, που έχουν τον Τσάκ το θεό, το θεό της βροχής, ήθελαν να δημιουργούν διάφορα σκάφη τα οποία θυμόντουσαν το θεό. Πάνω σε χάρη, ο θεός είχε μια μορφή, να σας την πω κάπως, σε ένα βαθύ πιάτο. Και θέλω να σκάφη τους να είναι κάπως έτσι. Ερώτημα τέταρτο. Πώς έγινε η καθέλκυση της Αργούς στη θάλασσα? Θέλω να κοιτάξετε λιγάκι κάτω το λιμάνι. Εκτιμάται ότι αν είχε φτιαχτεί αυτό το πλοίο η Αργός, σαν ξύλινο, ας πούμε, καΐκι, θα μπορούσε από εδώ πέρα πάνω να καθελκυθεί εκεί πέρα ώστε να αναχωρήσει για την αεροναυτική εκστρατεία? Το βλέπετε δυνατόν? Δεν αναφέρεται η καθέλκυση της Αργούς από υψηλό σημείο. Απέναντίας λέγεται στα αρχαία κείμενα ότι κατασκευάστηκε στην αμμώδια ακτή της Ιολκού των Παγασών, στην αμμώδια ακτή των Παγασών. Και το καθελκύσαν σπρώχνοντάς το επάνω στην άμμο και μάλιστα με δυσκολία. Τρίξαν, λέει, τα ξύλα που είχαν βάλει για υποστηρίγματα κάτω, για να γλιστρήσει επάνω στα ξύλα, τα φαλάνγια όπως αναφέρεται. Ερώτημα πέμπτο. Γιατί κατέβηκε από την Αργό ο Ηρακλής? Μεταξύ άλλων αναφέρεται κάποια άτομα τα οποία αποτελούσαν το πλήρωμα της Αργούς. Ο Ηρακλής ήταν ένας από αυτούς, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Για την προσωπικότητά του, τι γνωρίζουμε όσον αφορά την αεροναυτική εκστρατεία? Ο Ηρακλής συμμετείχε με μεγάλη χαρά στην αεροναυτική εκστρατεία όταν του ζητήθηκε, αλλά στα μέσα περίπου της διαδρομής, το ίδιο το καράβι, το ομιλόν καράβι όπως είπαμε προηγουμένως, είπε στους άλλους αεροναύτες ότι εγώ δεν αντέχω πλέον τον Ηρακλή πάνω, το βάρος του Ηρακλή συγκεκριμένα. Όχι βεβαίως το σωματικό, της προσωπικότητας ενδεχομένως. Προσωπικότητας, πιθανόν να ήταν και κάποια καθοδήγηση από τους εντός αγωγών, από τους θεούς, για να κάνει, να ξεκινήσει τους άθλους του, τους 12 άθλους που έχει καταγράψει η ελληνική μυθολογία, και κατέβηκε στα μέσα της διαδρομής. Μάλιστα αναφέρεται ότι ήταν πολύ στενοχωρημένοι όλοι, διότι χάνουν το μεγαλύτερο όπλο τους στη μεγάλη αυτή εκστρατεία που θα κάνανε, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ερώτημα έκτο. Μπορούσε η Αργό να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Η Αργό δεν ήταν ένα πλοίο απλά της θαλάσσης, αλλά πήγαινε επί της θαλάσσης, υπέρ της θαλάσσης και υπό τη θάλασσα. Σε αυτό το πράγμα έρχεται να ενισχύσει και πάρα πολλές γραφές που βλέπουμε μέσα στον Όμηρο. Παραδείγματος χάρη μιλούσε για τα πλοία των θεών, τα οποία πετούσαν κλπ. Αλλά και κυρίως στην Οδύσσεια, όπου ακούμε τον βασιλιά των Θεάκων να λέει τον Οδυσσέα, πες μας που είναι η χώρα σου και εμείς θα σε στείλουμε με τα πλοία μας, τα οποία δεν έχουν κυβερνήτες και θα σε φτάσουν αμέσως. Δηλαδή ήταν πλοία τα οποία πετούσαν. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα από την αρχαία τεχνολογία. Εγώ πιστεύω ότι γύρισε όλα αυτά τα μέρη Αργό, αλλά όχι μέσα στη θάλασσα. Υπεράνω τις θαλάσσες, πετώντας. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα. Το Ευρυπίδη είναι μια φράση
που βάζει στο στόμα της Μύδιας, καταρώμενη την ώρα που παντρεύτηκε τον Ιάσονα, να λέει «Μακάρι να μην είχε πετάξει εδώ, εννοείται στην Κολχίδα, η Αργό». Και αυτό το πετάξει όμως, η λέξη πετώ, δεν έχει μόνο την έννοια ύπταμε, έχει και την έννοια, παράδειγμα, το ότι πηγαίνω γρήγορα. Και οπωσδήποτε η Αργό ήταν ένα γοργοτάξιδο πλοίο και πήγε γρήγορα το ταξίδι. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, το ελάχιστο που μπορεί να ήταν ένα τύπο hovercraft. Δηλαδή ένα αντικείμενο θα το χαρακτήριζα, ένα σκάφος το οποίο έχει δυνατότητα να ύπταται της θάλασσας, να είναι επί της θάλασσας και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι και υποβρύχιο. Πού το στηρίζω αυτό το πράγμα? Υπάρχουν καταγραφές περί της κατάρας που δίνει η Μύδια στον Ιάσονα, λέγοντάς του ότι μακάρι ποτέ να μην πέταγες πάνω από τη Λιβύη. Το πέταγες δεν μπορώ να το καταλάβω τίποτα άλλο. Η Λιβύη από αρκετά των χρόνων έρημος ήταν, άρα συνεπώς ή είναι hovercraft ή είναι κάτι που περνάει πάνω, πετάει σαν αεροσκάφος, ένα αέριο ακριβώς. Το πέρασμα από τις συμπληγάδες πέτρες πιθανόν είναι υποβρύχια διέλευση. Ανεξήγητες δυνάμεις στα Ιερά Τρίγωνα των Αρχαίων. Σαφώς υπάρχουν ενεργειακά πεδία πάρα πολλά σε όλες τις σπηλιές μέσα και κυρίως εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο λόφο της Γορίτσας. Στις αρχές του περασμένου αιώνα ένας καθηγητής αρχαιολογίας ήρθε και έκανε κάποιες έρευνες εδώ πέρα, Αρβανιτόπουλος ονόματι, ανακάλυψε ένα ιερό περίβολο όπου η πύλη του υποστηρίζονταν από πύργους. Μέσα στον περίβολο βρέθηκαν τρεις ναοί, ένας του ακραίο διός, ένας της Ιολκαίας Αρτέμιδος και ένας του Απόλλωνος. Από όσο καταλαβαίνω βεβαίως όλες αυτές τις τοποθεσίες που συναντήσαμε, ο λόφος Γορίτσας, η σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα ή αλλιώς Βαθοσπηλιά και αυτή η περιοχή που αναφέρατε για τον κύριο Αρβανιτόπουλο, παρουσιάζουν κάποιον συσχετισμό, όπως παράδειγμα μια ιερή γεωγραφία βασισμένη σε ενεργειακά πεδία ή τοποθεσίες που παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δύναμη? Στο μέρος ακριβώς που βρίσκεται σήμερα χτισμένος ο Βόλος ήταν η αρχαία Ιολκός. Έρχεται ο Μανιάς με την ιερή γεωγραφία του να μας πει το εξής, ότι ο Βόλος, δηλαδή η αρχαία Ιολκός, σχετίζεται με το μαντίο των Δελφών και το μαντίο του Δωδόνης, όπου αυτά τα τρία μέρη δημιουργούν ένα τρίγωνο με κορυφή το μαντίο των Δελφών, ένα ισοσκυλές τρίγωνο. Επίσης, το μαντίο των Δελφών, η Ελευσίνα και ο Βόλος, πάλι με κορυφή το μαντίο των Δελφών, σχηματίζουν και το Βόλο σχηματίζουν ένα πάλι ισοσκυλές τρίγωνο. Και τέλος, το τέταρτο μεγάλο μαντίο, το τέταρτο μεγάλος ιερός χώρος, η Δήλος, έχει και αυτή μια σχέση με τον Βόλο και αποδεικνύει ότι εδώ ήταν η Ιολκός και με μια πόλη ιστορική όπως είναι η Σπάρτη. Η Σπάρτη λοιπόν σχηματίζει τρίγωνο με τη Δήλο και τον Βόλο, με κορυφή τη Σπάρτη το τρίγωνο γίνεται ισοσκελές. Συνήθως οι τόποι δύναμης δημιουργούν τρίγωνα μεταξύ τους. Είδαμε χθες ότι ο κύριος Νικολάου ανέφερε και σαν σημείο δύναμης απαραπλήσιο με το Λόφο Γορίτσα και το Σούνιο, το Ναό του Ποσειδώνα. Πολύ πιθανόν ευρύτερο τρίγωνο να δημιουργείται με τη Δήλο, που είναι από τους μεγαλύτερους τόπους δύναμης στην Ελλάδα. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή να δημιουργείται το τρίγωνο, σίγουρα με τα βουνά Πέριξ θα πρέπει να δημιουργείται, γιατί εδώ υπήρχε μια εντός αγωγικών τριαδικότητα. Στην περίοδο της Αργοναυτικής Εκστρατείας ήταν τρεις οι θεότητες τις οποίες λατρεύανε, ο Δίας, η Άρτεμη και ο Απόλλωνας, και υπήρχαν συγκεκριμένοι ναοί. Πιθανόν κάποιο από τους λόφους Πέριξ της περιοχής να έχει απομείνει κάποιο αρχαίο μνημείο, το οποίο και αυτό να σχετίζεται με αυτές τις δύο περιοχές. Ω
Πώς λοιπόν δικαιολογείται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συσσόρευση ενέργειας η οποία τροφοδοτεί τέτοιου είδους αεροσκάφη ή διαστημόπλια? Αυτά τα δικαιολογεί κυρίως το ενδιαφέρον των ξένων για αυτά εδώ τα μέρη. Σα ψάχνανε μόνο για αρχαιολογικά ευρήματα? Γιατί δεν το κάνανε μέρα και το κάνανε νύχτα? Νύχτα την κάνανε τη δουλειά, νύχτα φύγανε. Νύχτα εγκατασταθήκαμε εδώ. Και νύχτα έφυγα. Όλα αυτά γίνονται το 1973. Το 1973. Πότε αναχωρήσαν από εδώ πέρα οι γερμανικές αρχαιολογικές σχολές, ας πούμε? Ξέρω ότι έμειναν 4 ή 5 μέρες μόνο. Μόνο? Μόνο. Όταν κάνεις αρχαιολογική ανασκαφή δεν κάθεσαι 4-5 μέρες. Εδώ ήρθαν για συγκεκριμένο λόγο και κάθισαν συγκεκριμένες ημέρες. Τους είδαν δηλαδή να έρχονται να ψάχνουν, παράδειγμα, να νύχτα? Να έρχονται να δουλεύουν εδώ πέρα εργάτες, βολιώτες. Αυτό είναι το θέμα, ότι ήρθαν εδώ να δουλέψουν εργάτες βολιώτες. Έχετε κάποια πληροφορία για το αν κάποια ευρήματα που βρήκαν οι Γερμανοί στην εργασία τους στον χώρο αυτό παρέμειναν στην περιοχή του Βόλου ή κάπου στην γύρω περιοχή? Όχι, δεν έχει παραμείνει τίποτα στο Βόλο. Τίποτα απολύτως. Ούτε εδώ ούτε στη Λάρισα, που είναι η έδρα της περιοχής. Υπάρχει βεβαίως ο ισχυρισμός και η φήμη, αν θέλετε, από κάποιους ανθρώπους ότι στο χώρο αυτό στις ΣΤΟΕΣ κάποιοι γερμανικής προελεύσεως, γερμανικής καταγωγής άνθρωποι έψαχναν κάτι και μάλιστα φύγανε, λέει, με κάποια κοντέινερ αγνώστου περιεχομένου. Έχετε ακούσει για τις φήμες αυτές? Καθώς είχαν αναλάβει τη διοίκηση του Βόλου οι Γερμανοί μετά το 43 το Σεπτέμβριο, εγώ ήμουν στο Βόλο εκείνη την εποχή, μικρός βέβαια ήμουν, δεν άκουσα τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τέτοια πράγματα, ούτε άκουσα ούτε διάβασα πουθενά. Απέναντίας οι Γερμανοί είχαν αποπειραθεί να σκάψουν τούνελ μέσα στη Γορίτσα με την έννοια να εγκαταστήσουν κανονιοβολία για να προστατεύσουν τον παγαστικό κόλπο και το Βόλο από τυχόν εισβολή των συμμάχων. Αυτά είχα ακούσει και είδα μάλιστα την περιοχή που σκάβαν. Ένα τούνελ είχαν αποπειραθεί να το φτιάξουν εδώ από την περιοχή των Τσιμέντων προς το Βόλο και ένα άλλο από την περιοχή του Βόλου προς τα Τσιμέντα. Τώρα, να σας αλλά πω δεν κάτι. Προχωρήσαν, δεν τα φτιάξαν, δεν προλάβαν να τα φτιάξουν. Οι πυραμίδες ανεφοδίαζαν διαστημόπλια? Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο της Αργούς, φαίνεται ότι αυτός ο χώρος λειτουργεί σαν σημείο ανεφοδιασμού. Μάλιστα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση σύμφωνα με τα αρχαιολογικά και με τα ιστορικά όμως, αλλά και μυθολογικά στοιχεία? Κάτι ανάλογο με αυτό που λέτε εσείς, το είχε πει ο Έριχ Φοντένιγκεν πριν από πάρα πολλά χρόνια για το Μεξικό, σε μια πυραμίδα του Μεξικού. Βέβαια η αρχαιολογία σήμερα έχει αποδείξει ότι κάτι δεν ισχύει, το οποίο είναι και το βέβαιο και το λογικό. Απλά όλος αυτός ο μύθος κατ' εμέ για τον ανεφοδιασμό του πλοίου της Αργούς στηρίζεται σε ένα εξαίρετο βιβλίο του David Childress, ο οποίος είναι ερασιτέχνης αρχαιολόγος βέβαια, που λέγεται World Grid, το παγκόσμιο πλέγμα. Εκεί πέρα μας λέει ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία πάνω στη γη, στα οποία κατά την αρχαιότητα κάποια αεροσκάφη έρχονταν, διαστημόπλια φυσικά, τα οποία δέχονταν την ενέργεια της γης και τη χρησιμοποιούσαν όπως εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα τη βενζίνη. Αυτή είναι η ιδέα η κεντρική από την οποία άντλησαν οι σημερινοί της ομάδας Ε. Μιας και κάνατε αναφορά στις πυραμίδες, εκτιμάτε ότι αυτός ο χώρος, το συγκεκριμένο κτίσμα, μπορεί να σχετίζεται με την πυραμίδα του Ελληνικού ή με τις πυραμίδες γενικότερα στον ελληνικό χώρο και ενδεχομένως και τα δρακόσπιτα που αποτελούν έτσι ένα περίεργο φαινόμενο στην Εύβοια? Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να ενωθεί με το φαινόμενο της πυραμίδας του Ελληνικού και της πυραμίδας της Αιγύπτου, τη μεγάλη. Θα σας πω γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά όλες αυτές οι πυραμίδες στην αρχή είχαν κάποια σύμβολα επάνω τους, όπως το γνωρίζετε. Απλά με το πέρασμα του χρόνου, τα σύμβολα αυτά καταστράφηκαν από την επιφάνεια. Γνωρίζουμε όμως ότι μέσα από πολύ μεγάλες αιγυπτιολογικές μελέτες, και κυρίως του Άλαν Γκάρντινερ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αιγυπτιολόγος που πέρασε, ότι σύμβολα όπως είναι αυτό το Ε, υπήρχαν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και οπουδήποτε υπήρχαν πυραμίδες. Η πυραμίδα του Ελληνικού, ως προς τη δομή της, δεν έχει καμία διαφορετικότητα από την πυραμίδα της Αιγύπτου, τη μεγάλη. Οπότε, κατά τη γνώμη μου πάντα, αυτό το σύμβολο είναι ένα σύμβολο μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας, η οποία υπήρχε σε μια εποχή από το 3.000 μέχρι το 2.500 κατ' εμέ. Αλλά εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε για αυτό το βράδυ με την παρέα του Πέτρου του Ξεκούγη, που ήταν πολύ όμορφη, με κάτι από τις πύλες του Αναξήγητου. Πάμε τώρα για ύπνο, γιατί είναι αργά, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το βράδυ την ίδια ώρα. Καλό ξημέρωμα να έχετε.